Τώρα είναι μαζί μα ο Λέξη Παπαχελάς, διευθυντή τη Καθημερινή. Μπήκε το νερό στα βλάκι. Νομίζω σε χρόνο ρεκόρ έκλεισε αυτή η διαδικασία των διερευνητικών επαφών. Και Σκεφτόμουν. πόσα σενάρια έχουμε κάνει... Ε, βέβαια, α ακριβώς αυτό. Και σκεφτόμουν, βλέποντας και τον uh, κύριο Τσίπρας, ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί νομίζω υπάρχουν αρκετά που μπορούμε να σχολιάσουμε γύρω από την τοποθέτηση, με την παρουσία συνολικά του κυρίου Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο, ε, πώς από τα σενάρια για την προοδευτική κυβέρνηση φτάσαμε στο να μην πάρει καν την διερευνητική εντολή. Κοίταξε, δεν υπάρχει ε, καμία εμβολία. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν περίμενε προφανώς να βρεθεί εδώ. Ε, και νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι πλέον ε, να αμυνθεί, να βάλει αναχώμαρα τα, απέναντι στο Πασόκ. Διότι mm -hmm. ξαφνικά μετά τις εκλογές έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι, μάχη, να το πω έτσι πάλι, ε, για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας βάζοντας τις κόκκινε γραμμές και με μια επιθετική ρητορική προσπαθεί να ανοίξει ένα πόλεμο με το Πασόκ, να βεβαιωθεί ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν εκεί που είναι και θα έρθουν και κάποιοι άλλοι σε επόμενε εκλογέ. Είναι παντού και στοιχεία αυτοκριτική η τοποθέτησή του. Δηλαδή, όταν ζητάει συγγνώμη από του ανθρώπου που απογοήτευσέ, όχι που απογοητεύσαμε, είναι, είναι κάτι που, που κρατάω. Ε, ή όταν λέει ότι αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη, όμω εγώ όπω το μεταφράζω, δεν φεύγω, δίνω τη μάχη τουλάχιστον μέχρι τις τι εκλογέ. Τι πιστεύει ότι θα κάνει μετά. Και... Επειδή έχουμε πολλέ φορέ αναλύσει την προσωπικότητα ε, Τσίπρα και έχουμε μιλήσει και γι' αυτό το επικοινωνιακό άστρο που έχει και από μικρή ηλικία, από όταν είναι πλάκι για πρώτη φορά ε, με τα πολιτικά πράγματα τη χώρα, θέλω να σε ρωτήσω αν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκτιμήσει ότι αυτό το άστρο αρχίζει να τρεμοπαίζει. Εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να τον υποτιμάει κανεί σαν πολιτικό. Σίγουρα το άστρο δεν είναι αυτό που ήταν το 8, δεν είναι αυτό που ήταν το 12, δεν είναι αυτό που ήταν το 15. Ε, μιλάμε για ένα άστο το οποίο πολύ, έχει πολύ λιγότερη απήχηση, να το, να το πω έτσι. Και μοιάζει να έχει απήχηση ε, και στου νεότερου ψηφοφόρου, που παλιά ήταν και το μεγάλο του ε, ατού. Τώρα, προσωπικά βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Διότι φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν νομίζω να μοιράζεται αυτά τα μυστικά με πολύ κόσμο, ε, θα ήθελε πολύ να πει ότι παρετούμε και πάμε σε ένα συνέδριο, πα να ανοίξει αυτή τη διαδικασία. Γιατί χρειάζεται μια ανανέωση τη εντολή του από το ίδιο το κόμμα. Προφανώ αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα μήνα πριν τι επόμενε εκλογέ, διότι θα γινόταν ένα μεγάλο σκοπεχώρη mm. ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θα ήταν μια συνταγή, είτε σου δεν υπάρχει κανεί που θα μπορούσε να λάβει υπηρεσιακά, όπω λένε ο κ. Δραγασάκη ή κάποιο άλλο, και να πάει το ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογέ με κάποιε αξιώσει. Οπότε αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δώσει τη μάχη, όπω την κάνει, προφανώ πολύ στενοχωρημένο, και να περιμένει την επόμενη μέρα των εκλογών, να ζυγίσει. Μήπω κάνει ένα καμπάξα και αυτό που έκανε, ε, αν θυμάστε, τότε στι εκλογέ του 19, που κάπω βελτίωσε το, το, το ποσοστό του σε σχέση με τι ευρωεκλογέ, και να δει πού θα πάει το πράγμα. Ναι. Ε, από όσα έχει δει ε, στι δημόσιε τοποθετήσει και του κυρίου Τσίπρα και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από όσα πληροφορούμαστε από το παρασκήνιο. εκτιμά ότι έχει πάρει τα μηνύματα και ποια είναι αυτά τα μηνύματα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας μεγάλος θυμός ε, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν ε, πραγματικά, μοιάζανε περισσότερο με ταβέρνα, γλέντισε ταβέρνα παρά με προεκλογική εκστρατεία, με την έννοια ότι ο καθένας έλεγε ότι ήθελε και υπήρχε μια κακοφωνία. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους ε, πικρία. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτοκριτική για μια στρατηγική που άλλαζε σχεδόν ε, κάθε εβδομάδα. Εγώ πιο νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα του κ. Τσίπα και παραμένει ότι υπάρχουν δύο σχολές αν θες αυτή τη στιγμή, στο, στο, ΣΥΡΙΖΑ. Μία που του λέει έπρεπε να πάμε πιο δυναμικά, πιο αριστερά. Να το πω έτσι παραστατικά, περισσότερο πολλάκι στη δοσολογία. Mm -hmm. Υπάρχει μια άλλη σχολή, μια σχολή που του έλεγε πήγαινε προς το κέντρο. βάλει περισσότερο χουλιαράκι, για να το πω επίσης παραστατικά. Mm -hmm. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα. Και στα δύο δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, Έλεγε βγάζω τον πολλάκι, αλλά δεν τον έβγαζε ακριβώ. Έλεγε ότι ναι, βάζω το χουλιαράκι στο επιτελείο, αλλά αν τον έλεπε, δεν ήταν μια συνέντευξη τύπου και ήταν προτελευταίο στο ψηφοδέλτιο επικρατεία. Για να μην πειραχτεί το άλλο κομμάτι. Και νομίζω ανάμεσα σε αυτέ τι ισορροπίε δεν υπήρχε ούτε ένα άνοιγμα καθαρό προ το κέντρο, ούτε ένα πιο αντισυστημικό, να το πω έτσι, άνοιγμα για να μαζέψει του οφόρου που ήθελε προ το τέλο. Άρα δεν ήταν μόνο το, η, η πρόταση διακυβέρνηση που ήταν θολή, ήταν και η ίδια η τοποθέτηση του, του κόμματο θολή, λε. Νομίζω είναι πρώτο προφανώ η πολιτική. Το δεύτερο είναι το ποιου ανθρώπου βγάζει, να το πω έτσι στο mm -hmm. πάλκο. Γιατί όλοι θέλουν να δουν κάποιου ανθρώπου, με ποιου θα κυβερνήσει, εντό. Και το τρίτο είναι αυτό το μπρο-πίσω το σε διάφορα θέματα, που ήταν από το τι είδου κυβέρνηση θέλουμε, μέχρι το αν αδειάζω τον το έναν ή τον άλλον. Ναι, είναι όμω και ταυτοτικό το θέμα. Θέλω να πω ότι πολλοί περίμεναν από τον Αλέξη Τσίπρα να, να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ το νέο ΠΑΣΟΚ πρακτικά, έτσι για να μιλάμε. Ε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα ποιο ήταν. Γεννήθηκε από θυμό ο ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε κάποια ελπίδα το 2015. Αυτό ψιλοδιαψεύστηκε σε ένα κομμάτι, γιατί αναγκάστηκε να συμβαστεί μετά το δημοψήφισμα και με όλο αυτό το συμβασμό που έκανε, αποδεχόμενο τα μνημόνια. Αυτό που έχει αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ αφού πέρασε τη διαμαρτυρία όχι στο ΝΑΤΟ, όχι στην Ευρώπη mm. και όλα αυτά, να δίνει μια ελπίδα στον κόσμο ότι θα έχει έναν καλύτερο αύριο και ότι έχει κάποιου αγωγούς του οποίου μπορεί να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι εκεί, ενώ θα μπορούσε να το κάνει, δεν το έκανε. Έμεινε περισσότερο, θα έλεγα, στην άρνηση. Είπα σε τόσο, θολώθηκε τόσο πολύ το μήνυμα που δεν ακούστηκε και ακόμα και αν το είχε. Ας θα δούμε και τις επόμενες μέρες, λοιπόν, τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.